Καλημέρα. Καταρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι μαζί σας. Ελπίζω η μνήμη μου να με βοηθήσει, να θυμηθώ τι έχω να σας πω σήμερα. Και βέβαια να ξεκινήσω ξεκαθαρίζοντας ότι τα παιδιά του TEDx μου ζήτησαν να μιλήσω στα ελληνικά, οπότε δυστυχώς δεν θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε την οξφορδιανή μου προφορά και τα αγγλικά. Αντίθετα, θα υποστείτε τη βαριά κριτική μου προφορά για τα επόμενα λεπτά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να ορίσουμε τη μνήμη. Τι είναι αυτό που τελικά ονομάζουμε μνήμη? Μπορούμε να δώσουμε μια πολύ απλή ερμηνεία στο φαινόμενο αυτό, που είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Στην ουσία, μνήμη είναι οποιαδήποτε αλλαγή στη συμπεριφορά η οποία προέρχεται από εμπειρία. Και οι λέξεις αυτές, οι δύο, η συμπεριφορά και εμπειρία, μπορούμε να τις δεχτούμε με την ευρεία έννοια του όρου. Δηλαδή, συμπεριφορά εννοούμε οτιδήποτε αφορά τις ενέργειες που κάνουμε, ακόμα και το, για παράδειγμα, να μάθουμε να απαγγέλουμε ένα ποίημα. Μετά από διάβασμα που θα κάνουμε για να μάθουμε το ποίημα, βέβαια. Οπότε, στην ουσία, έχουμε απομνημονεύσει το ποίημα. Αυτό έχει αλλάξει τον εαυτό μας. Πλέον ξέρουμε το ποίημα και μπορούμε να συμπεριφερθούμε διαφορετικά. Μπορούμε να πούμε το ποίημα. Αυτό είναι, στην ουσία, όπως ορίζουμε στην νευροβιολογία τη μνήμη. Αλλαγή της συμπεριφοράς μετά από εμπειρία, μετά από μια διαδικασία μάθησης, όπως λέμε. Τώρα, τι προϋποθέτει όμως αυτό? Αν το σκεφτείτε, η αλλαγή αυτή προϋποθέτει ότι θα πρέπει να έχουμε συστήματα τα οποία να μπορούν να αλλάξουν. Χρειαζόμαστε δηλαδή πλαστικότητα. Υπάρχει αυτό που λέμε πλαστικότητα στη συμπεριφορά μας. Η συμπεριφορά μας μπορεί να αλλάξει και μπορεί να αλλάξει μετά από εμπειρία. Χρειάζεται λοιπόν πλαστικότητα στη συμπεριφορά, αλλά για να υπάρξει, να συμβεί αυτή η πλαστικότητα, χρειάζεται να έχουμε και ένα όργανο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μνήμη, το οποίο και αυτό πρέπει να έχει πλαστικότητα, και αυτό να μπορεί να αλλάξει η δομή του, η λειτουργία του. Αυτό λοιπόν είναι το όργανο που είναι υπεύθυνο για την μνήμη, είναι ο εγκέφαλός μας προφανώς. Και υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα στον εγκέφαλο, τα οποία είναι υπεύθυνα κυρίως για τη μνήμη. Έτσι τα βλέπετε εδώ, για παράδειγμα η αμυγδαλή, ο υπόκαμπος, η παρεγκεφαλίδα, ο προμετωπιαίος φλοιός, ο νεοφλοιός, όλα αυτά τα συστήματα του εγκεφάλου, όλες αυτές οι περιοχές του εγκεφάλου, είναι υπεύθυνες για τη μνήμη. Κυρίως αυτές οι περιοχές, γιατί υπάρχουν και άλλες περιοχές που εμπλέκονται. Στην ουσία, η μνήμη είναι μια κατανεμημένη, όπως λέμε, διαδικασία στον εγκέφαλο. Μπορεί δηλαδή συνολικά ο εγκέφαλος να συμμετέχει στην απομνημόνευση. Αλλά αυτά τα κέντρα που βλέπετε εδώ είναι τα κυρίως κέντρα που είναι υπεύθυνα για τη μνήμη. Και βέβαια το κάθε κέντρο είναι υπεύθυνο, εξειδικευμένο για ειδικά είδη μνήμης. Για παράδειγμα, η αμυγδαλή είναι εξειδικευμένη για μνήμες που έχουν να κάνουν με το φόβο. Αυτό λοιπόν μπορείτε να θυμηθείτε από αυτή την εικόνα, ότι υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα στον εγκέφαλο που είναι υπεύθυνα για την μνήμη μας και πρέπει να λειτουργούν για να έχουμε τέτοιες μνήμες, να μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να έχουμε τέτοιες μνήμες. Πώς γίνεται όμως αυτή η διαδικασία? Πώς στην ουσία αποκτούμε μνήμες? Πώς συγκροτούνται οι μνήμες αυτές? Προφανώς η πληροφορία για να αποκτήσουμε μνήμη προέρχεται από τα αισθητήρια όργανά μας, από τα μάτια μας, τα αυτιά μας, τη μύτη μας, τη γεύση, βέβαια τη γλώσσα μας, την αφή. Όλες οι αισθήσεις μας λοιπόν συνεισφέρουν ερεθίσματα τα οποία μας κάνουν να θυμόμαστε, τα οποία μπορούμε να συνδυάσουμε, να συνδέσουμε μεταξύ τους, έτσι ώστε όταν ακούμε για παράδειγμα ένα μουσικό κομμάτι να μας έρχονται ταυτόχρονα και εικόνες που βλέπαμε όταν ακούγαμε αυτή τη μουσική, ή οι γεύσεις που είχαμε εκείνη τη στιγμή, η όσφρηση, οι οσμές που είχαμε στο περιβάλλον μας κτλ. Είναι λοιπόν μια συνδεμένη διαδικασία αυτή. Ξεκινάει ως πληροφορία που προέρχεται από τα αισθητήρια όργανά μας, γίνεται η επεξεργασία της πληροφορίας αυτής, ο εγκέφαλός μας την επεξεργάζεται την πληροφορία και στο τέλος την αποθηκεύει. Υπάρχουν διάφορα είδη μνήμης. Μπορούμε να μιλήσουμε για βραχυχρόνια μνήμη, μακροχρόνια μνήμη, ανάλογα με το πόσο διαρκούν οι μνήμες, ανάλογα με το είδος τους, μπορούμε να τις κατατάξουμε επίσης σε διαφορετικές κατηγορίες. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία λαμβάνει την πληροφορία, την επεξεργάζεται και την αποθηκεύει. Και στη συνέχεια, βέβαια, μπορούμε να ανακαλέσουμε αυτή την πληροφορία, έτσι ώστε να θυμηθούμε, για παράδειγμα, γεγονότα, πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν. Και βέβαια οι διαδικασίες αυτές προφανώς δεν είναι τέλειες και προφανώς πάντα θα έχουμε σε ένα ποσοστό απώλεια μνήμης, θα ξεχνάμε.
Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο, είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό και έτσι έχει κατασκευαστεί στην ουσία ο εγκέφαλός μας. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την ικανότητα να ξεχνάμε. Γιατί αυτό δίνει την δυνατότητα στον εγκέφαλο να απομνημονεύσει νέες, ίσως πιο σημαντικές πληροφορίες. Οπότε η ικανότητα να ξεχνάμε είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αν διαταραχθεί, έχουμε πολύ σοβαρές διαταραχές στη συμπεριφορά και την ψυχολογία μας. Τώρα, πώς όμως γίνονται αυτές οι διαδικασίες, πώς μπορούμε να τις καταλάβουμε στη βάση τους? Αν μας ρωτήσει κάποιος πού είναι γραμμένες αυτές οι μνήμες τελικά μέσα στο κεφάλι μας, μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό? Η αλήθεια είναι ότι η σύγχρονη έρευνα έχει καταφέρει να δώσει απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα και προσπαθούμε βέβαια να μελετήσουμε το φαινόμενο της μνήμης, προφανώς όχι απευθείας στον άνθρωπο, γιατί πρόκειται για ένα εξαιρετικά περίπλοκο φαινόμενο, το οποίο λαμβάνει χώρα σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο όργανο. Εδώ απλά δείτε μια σύγκριση ανάμεσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα ενός απλού οργανισμού, ενός πειραματόζωου που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να κατανοήσουμε τη μνήμη. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει πάνω από 100 δισεκατομμύρια νευρώνες και κάθε ένας από αυτούς τους νευρώνες δημιουργεί πάνω από 10.000 συνάψεις, συνδέσεις με διπλανά του ή μακρινά νευρικά κύτταρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο περίπλοκο είναι το νευρικό δίκτυο του εγκεφάλου. Κάπου εκεί μέσα λοιπόν υπάρχουν οι αλλαγές, έχουν συμβεί οι αλλαγές που αφορούν τη μνήμη. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσουμε απευθείας το ερώτημα σε ένα τέτοιο όργανο, σε μια τέτοια μηχανή όπως είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Γι' αυτό καταφεύγουμε, χρησιμοποιώντας μεθόδους αναγωγισμού, όπως λέμε, δηλαδή ανάγουμε το πρόβλημα σε κάτι απλούστερο και το μελετούμε σε απλούστερους οργανισμούς που και αυτοί μπορούν όμως να μαθαίνουν. Έτσι λοιπόν έχουμε κατανοήσει σε πολύ σημαντικό βαθμό, χρησιμοποιώντας τέτοιους οργανισμούς όπως βλέπετε εδώ, όπως για παράδειγμα τη δροσόφυλλα, τον νηματώδη C. elegans και ποντίκια, έχουμε καταφέρει να κατανοήσουμε αρκετά καλά μηχανισμούς που αφορούν τη μνήμη. Και θα σας πω ένα-δυο πράγματα στη συνέχεια γι' αυτό. Θα μου πείτε όμως ότι, ωραία, μελετάμε αυτούς τους οργανισμούς, μαθαίνουμε για το πώς απομνημονεύουν αυτοί οι οργανισμοί, πώς θυμούνται αυτοί οι οργανισμοί, πώς λειτουργεί η μνήμη σε αυτούς. Αλλά έχει αυτό κάποια σχέση με τον άνθρωπο, με το πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος τελικά? Η αλήθεια είναι ότι η απάντηση εδώ είναι καταφατική. Ναι, πράγματι. Γιατί υπάρχει, όπως λέμε, αυτό που στην εξέλιξη έχει δημιουργηθεί σε ένα απλούστερο οργανισμό και έχει κληρονομηθεί τελικά και στον άνθρωπο. Έχουμε δηλαδή εξελικτική συντήρηση, όπως λέμε, των βασικών μηχανισμών. Κάτι που μαθαίνουμε στη δροσόφυλλα ή στο σκουλικάκι, τελικά μπορεί να αφορά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Γιατί τα νευρικά κύτταρα σε αυτούς τους οργανισμούς μοιάζουν πάρα πολύ με τα νευρικά κύτταρα στον άνθρωπο. Έχουμε λοιπόν αυτή την ισοδυναμία που, αν θέλετε, προέρχεται από το ότι η βιολογία είναι μία στον πλανήτη Γη. Δεν έχουμε ανακαλύψει άλλη βιολογία. Υπήρξαν στο παρελθόν κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με το ότι ίσως ανακαλύφθηκε κάποια άλλη βιολογία βασισμένη σε άλλα χημικά στοιχεία, αλλά τελικά δεν αποδείχθηκε ότι αυτό ισχύει. Προς το παρόν έχουμε μια βιολογία. Αυτό σημαίνει ότι οι μηχανισμοί, οι βιολογικοί μηχανισμοί είναι κοινοί, τους μοιραζόμαστε και μπορούμε να τους μελετήσουμε λοιπόν σε οργανισμούς απλούς. Τώρα, νομίζω ότι περάσαμε μια διαφάνεια. Τι μάθαμε λοιπόν? Τι καταλάβαμε μελετώντας τη μνήμη και τελικά επιβεβαιώνοντας πολλά από αυτά τα ευρήματα και στον άνθρωπο? Αυτό που μάθαμε είναι ότι η μνήμη τελικά αποθηκεύεται, όπως είπαμε στην αρχή, σε αλλαγές που συμβαίνουν στον εγκέφαλό μας. Οι αλλαγές αυτές πού γίνονται, πού συμβαίνουν? Συμβαίνουν στις επαφές, στις διαπαφές των νευρικών κυττάρων. Αυτές τις επαφές τις λέμε συνάψεις. Οι νευρώνες λοιπόν δημιουργούν συνάψεις μεταξύ τους, έτσι επικοινωνούν. Στην ουσία μεταβιβάζουν σήματα, διαβιβάζουν σήματα ο ένας στον άλλο μέσω των συνάψεων αυτών. Αυτό που γίνεται λοιπόν και απομνημονεύουμε είναι ότι αλλάζει η αγωγημότητα αυτών των συνάψεων. Το πόσο εύκολο δηλαδή είναι να περάσει ένα σήμα από ένα νευρώνα σε ένα άλλο. Αυτό αλλάζει. Είναι στην ουσία σαν να έχουμε ένα διακόπτη on-off, όπως στους υπολογιστές έχουμε ένα τρανζίστορ που μπορεί είτε να άγει είτε να μην άγει. Ακριβώς αυτό συμβαίνει και στον εγκέφαλό μας. Αλλάζουν λοιπόν αυτές οι συνάψεις με τρόπο που τελικά να δημιουργείται ένα έγγραμμα, όπως λέμε, της μνήμης στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Και αυτά βέβαια συμβαίνουν όταν η μνήμη λειτουργεί κανονικά, έτσι μπορούμε να έχουμε αυτές τις αλλαγές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλοι θα φύγουμε από εδώ λίγο διαφορετικοί από ό,τι μπήκαμε. Θα έχουν συμβεί αυτές οι αλλαγές στον εγκέφαλό μας, επειδή είχαμε την εμπειρία να ακούσουμε αυτές τις εξαιρετικές ομιλίες, να βρεθούμε σε αυτό το όμορφο περιβάλλον. Αυτό θα μας αλλάξει, θα αλλάξει τις συνδέσεις στον εγκέφαλό μας. Και αυτό συμβαίνει βέβαια όταν έχουμε την ικανότητα να απομνημονεύουμε, γιατί υπάρχουν και παθολογικές καταστάσεις που όλοι ξέρουμε και είναι πάρα πολύ σοβαρές, στις οποίες χάνεται αυτή η ικανότητα. Και όχι μόνο χάνεται η ικανότητα να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις, νέες μνήμες, αλλά επίσης χάνουμε και μνήμες που υπήρχαν ήδη εκεί. Και μια τέτοια βέβαια ασθένεια, όπως γνωρίζετε, είναι η νόσος Αλσχάιμερ. Είναι μια μορφή άνοιας, ανήκει στην κατηγορία των ασθενειών που χαρακτηρίζουμε ως άνοιες. Δεν είναι η μόνη άνοια, υπάρχουν πολλές κατηγορίες, πολλά είδη άνοιας. Η πιο σημαντική, πιο σοβαρή και πιο γνωστή βέβαια είναι η νόσος Αλσχάιμερ. Και στην ουσία τι συμβαίνει στην νόσο Αλσχάιμερ? Χάνουμε νευρικά κύτταρα τα οποία είχαν τα εγγράμματα των μνημών που έχουμε απομνημονεύσει. Εδώ βλέπετε πώς είναι ο εγκέφαλος ενός ασθενούς που πέθανε με νόσο Αλσχάιμερ και ενός ανθρώπου που ήταν φυσιολογικός, πέθανε δηλαδή χωρίς να έχει την νόσο αυτή. Αν συγκρίνετε, βλέπετε πόσο πολύ έχει εκφυλιστεί, πόσο έχει συρρυκνωθεί ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου που πάσχει από την νόσο Αλσχάιμερ. Μάλιστα, πολλές από τις δομές που ευθύνονται για τη μνήμη, όπως ο υπόκαμπος για παράδειγμα, έχουν εντελώς εκφυλιστεί, έχουν χαθεί. Αυτό είναι υπεύθυνο βέβαια και για την απώλεια μνήμης που έχουμε στους ανθρώπους αυτούς. Τώρα, γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Γιατί χάνουν αυτοί οι άνθρωποι νευρώνες? Χάνουν νευρώνες γιατί στην ουσία στραγγαλίζονται τα νευρικά τους κύτταρα και πεθαίνουν εξαιτίας της όρευσης κάποιων τοξικών πρωτεϊνών που μπορεί να τις έχετε ακούσει. Το β' αμυλοειδές για παράδειγμα και η πρωτεΐνη τάου είναι τέτοιες πρωτεΐνες. Και μάλιστα πρόσφατα έχουν εξελιχθεί και κάποιες θεραπείες που στοχεύουν αυτές τις πρωτεΐνες ώστε να μην επιτρέπεται να δημιουργούνται αυτά τα συσσωματώματα είτε μέσα στους νευρώνες είτε γύρω από αυτούς, ώστε να τους στραγγαλίζουν και να πεθαίνουν τα νευρικά κύτταρα. Βέβαια, γιατί μας ενδιαφέρει να το μελετήσουμε το φαινόμενο αυτό της απώλειας μνήμης και των νόσων όπως η νόσος Αλσχάιμερ? Γιατί η νόσος Αλσχάιμερ, ίσως να μην το γνωρίζετε, αλλά είναι μια από τις επόμενες μεγάλες πανδημίες που θα βιώσει η ανθρωπότητα. Ήδη μάλιστα είμαστε στο δρόμο για να αποτελέσει η νόσος Αλσχάιμερ τη μεγαλύτερη πανδημία που θα έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ. Μάλιστα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες ο αριθμός των ανθρώπων που πάσχουν από την νόσο αυτή θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Συγκρίνεται το αυτό με την πρόσφατη πανδημία της νόσου COVID. Μιλάμε για πολύ μεγαλύτερους αριθμούς, πολύ μεγαλύτερα μεγέθη. Και μάλιστα εδώ δεν έχουμε εμβόλια, δεν έχουμε αποτελεσματικά φάρμακα. Οπότε θα πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Γιατί όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο? Αυτό συμβαίνει γιατί ο ανθρώπινος πληθυσμός ουσιαστικά γερνάει. Ειδικά στις δυτικές κοινωνίες, το βιώνουμε αυτό και βέβαια στην Ελλάδα πολύ έντονα, ακριβώς γιατί πλέον εκείνο το τμήμα του πληθυσμού που είναι οι υπερήλικες, οι άνθρωποι πάνω από τα 85 χρόνια, είναι το ταχύτερα αυξανόμενο τμήμα του πληθυσμού. Και οι νόσοι αυτοί, όπως η Αλσχάιμερ, όπως οι άνοιες, είναι νόσοι οι οποίες αφορούν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους. Γι' αυτό, ενώ παλιά ήταν σπάνιες, γιατί το προσδόκιμο της ανθρώπινης ζωής ήταν μικρό, τώρα που έχει αυξηθεί το προσδόκιμο της ανθρώπινης ζωής, οι νόσοι αυτοί έχουν γίνει εξαιρετικά συχνές. Με λίγα λόγια, ζούμε αρκετά πλέον για να μπορέσουμε να προλάβουμε να νοσήσουμε από τέτοιες νόσους. Και αυτό έχει αυξήσει πάρα πολύ τη συχνότητά τους. Οπότε, ακριβώς επειδή πλέον έχει αυξηθεί το προσδόκιμο, πέρα από τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, έχουμε και μια σειρά από άλλες παθολογικές καταστάσεις να γίνονται πολύ συχνές. Γιατί πλέον ζούμε αρκετά για να προλάβουμε να νοσήσουμε από αυτές. Νευροεκφυλιστικά νοσήματα λοιπόν, καρδιαγγειακά νοσήματα, εγκεφαλικά επεισόδια, μεταβολικά νοσήματα όπως ο διαβήτης τύπου 2, ο καρκίνος, όλα αυτά τα νοσήματα είναι εξαρτώμενα από την ηλικία. Η ηλικία είναι ο νούμερο ένα παράγοντας ρίσκου. Άρα λοιπόν η γύρανση δεν έρχεται μόνη. Ούγαρε έρχεται μόνο το γύρας, όπως λέγανε οι σοφοί μας πρόγονοι.
συνοδεύεται και από αυτά τα παθολογικά, από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, από αυτά τα σοβαρά νοσήματα. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα νοσήματα, και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να κατανοήσουμε το ίδιο το φαινόμενο της γύρανσης, για να μπορέσουμε να δούμε αν μπορούμε να αποσυνδέσουμε τελικά τη γύρανση από τα νοσήματα αυτά. Τώρα, η γύρανση βέβαια, όπως και η μνήμη, είναι ένα φαινόμενο που είναι δύσκολο να μελετηθεί απευθείας στον άνθρωπο. Ακριβώς γιατί είναι ένα περίπλοκο φαινόμενο, αλλά επίσης είναι και εξαιρετικά χρονοβόρο να παρακολουθήσουμε τη γύρανση σε ανθρώπινους πληθυσμούς, όπως καταλαβαίνετε. Είναι τεχνικά δύσκολο και βέβαια έχουμε και θέματα βιοειθικής τα οποία μας εμποδίζουν. Γι' αυτό και πάλι καταφεύγουμε σε απλούς οργανισμούς. Ένας τέτοιος οργανισμός, ιδανικός για την μελέτη της γύρανσης, είναι ο νηματώδης, ο C. elegans που βλέπετε εδώ. Είναι ένας οργανισμός που έχει χαμηλό κόστος για την μελέτη του, τη διατήρησή του. Διαθέτει πειραματική ευελιξία, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά διαφορετικά πειράματα. Μπορούμε να ελέγξουμε τη γύρανση, μπορούμε να ελέγξουμε το περιβάλλον στο οποίο ζει. Έχει μικρή σχετικά διάρκεια ζωής, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και εξαιρετικά μικρή ετερογένεια γενετική. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους απλούς οργανισμούς για να καταλάβουμε το φαινόμενο της γύρανσης. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε μάθει πολλά πράγματα για τη γύρανση. Για παράδειγμα, έχουν απομονωθεί συγκεκριμένα γονίδια, τα ονομάζουμε μάλιστα γεροντογονίδια, που είναι υπεύθυνα για τη ρύθμιση της διαδικασίας αυτής. Και πολλές διαδικασίες συμμετέχουν στον καθορισμό της γύρανσης, όπως είναι η αναπαραγωγή, για παράδειγμα, τα μυτοχόνδρια που ίσως έχετε ακούσει, η ινσουλίνη, ο θερμιδικός περιορισμός, η δίαιτα δηλαδή, ο μεταβολισμός, μηχανισμοί στρες κτλ. Όλα αυτά συγκλίνουν ώστε να επηρεάσουν τη γύρανση. Μάθαμε λοιπόν πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το φαινόμενο της γύρανσης. Αλλά το σημαντικό είναι ότι όχι απλά μάθαμε, μπορούμε πλέον να το ελέγξουμε, ειδικά σε πειραματόζωα. Και βλέπετε εδώ πώς μπορούμε να αλλάξουμε πάρα πολύ τη διάρκεια ζωής πειραματοζώων. Για παράδειγμα, ο θερμιδικός περιορισμός είναι μια συνθήκη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσουμε τη διάρκεια ζωής. Μπορούμε να συνδυάσουμε το θερμιδικό περιορισμό με χαμηλή σηματοδότηση ινσουλίνης και έτσι να πετύχουμε αύξηση της διάρκειας ζωής ενός πειραματοζώου, για παράδειγμα του νηματόδους ή της δροσόφυλλας, η οποία να ισοδυναμεί στον άνθρωπο με πάνω από 600 χρόνια μέση διάρκεια ζωής. Όχι μέγιστη, μέση διάρκεια ζωής. Μέγιστη διάρκεια ζωής, όπως καταλαβαίνετε, πάνω από 1000 χρόνια θα ήταν αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο στον άνθρωπο. Ήδη γίνεται αυτό σε πειραματόζωα. Δεν είναι λοιπόν επιστημονική φαντασία ότι μπορούμε να επηρεάσουμε τη γύρανση και μπορούμε να αυξήσουμε τη διάρκεια ζωής πειραματοζώων. Τώρα βέβαια, προφανώς δεν έχει βρεθεί το ελιξίριο της νεότητας. Αυτά τα αποτελέσματα αφορούν πειραματόζωα και η διαδικασία να μεταφερθεί η γνώση στον άνθρωπο είναι εξαιρετικά αργή, αλλά και εξαιρετικά περίπλοκο να έχουμε τέτοιου είδους εφαρμογές. Γι' αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε για ελιξίριο της νεότητας. Μπορούμε όμως να μιλάμε για καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Ακριβώς λόγω του ότι κατανοούμε πλέον τους λόγους για τους οποίους έχουμε νευροεκφυλιστικές νόσους, καρδιαγγειακά νοσήματα να συνοδεύουν τη γύρανση. Έτσι λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γνώση αυτή όχι για να αυξήσουμε ωφελημίστικα, αν το θέλετε, ανθρωποκεντρικά τη διάρκεια ζωής μας, αλλά για να πετύχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής στην τρίτη ηλικία, ελεύθερη από παθολογία. Και βέβαια, και θα τελειώσω με αυτό γιατί ήθελα να τελειώσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα, πρέπει να συνεχίσουμε να μελετούμε το φαινόμενο της γύρανσης, γιατί έτσι θα κατανοήσουμε καλύτερα και τις παθολογικές καταστάσεις που την συνοδεύουν. Αλλά σε ό,τι αφορά τη διάρκεια ζωής και το ελιξίριο της νεότητας, η φύση ήδη έχει βρει τις απαντήσεις. Ήδη υπάρχουν οργανισμοί εκεί έξω, οι οποίοι πρακτικά δεν γερνούν. Και βλέπετε εδώ κάποιους από αυτούς. Στην ουσία, οι οργανισμοί αυτοί για όλους τους σκοπούς, τους πειραματικούς, είναι στην ουσία αθάνατοι. Μπορούμε λοιπόν, μελετώντας αυτούς τους οργανισμούς, να μάθουμε τελικά πώς το καταφέρνουν, πώς καταφέρνουν να ζήσουν τόσο πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι το έχουμε μάθει αυτό, το έχουμε δει και είναι εξαιρετικά απλό. Η επιστήμη τελικά καμιά φορά επιβεβαιώνει πάρα πολύ έντονα τη λογοτεχνία και τη τέχνη, γιατί στην ουσία το λόγο τον είχε πει ήδη ο Οδυσσέας Ελίτης στη Μαρία Νεφέλη στο ποίημα αυτό.
κάνε άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά. Έτσι καταφέρουν αυτοί οι οργανισμοί να ζήσουν περισσότερο. Στην ουσία επιδιορθώνουν τις βλάβες τους πιο γρήγορα από ό,τι αυτές συμβαίνουν. Οπότε διατηρούνται στη ζωή χωρίς να γερνούν. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Άλμα μεγαλύτερο, πιο γρήγορο από τη φθορά, όχι μόνο στο επίπεδο της ιατρικής, όχι μόνο στο επίπεδο της βιολογίας, αλλά και στο επίπεδο της καθημερινής μας ζωής. Σας ευχαριστώ.